Ευλογημένε γέροντα της αρτιγέννητης αδελφότητος Ιωσίου Αβακούντου Αγκαλαμιθάση, πατέρες μου και αδελφοί μου, μας αξιώνει σήμερα η διάς δύο μεγάλων Αγίων, ο ένας εκ της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Αβακούμ, και ο έτερος εκ της Καινής Διαθήκης και όλος εξαιρέτως της ασκητικής παλέστρας και διωτής, ο Όσιος Αβακούμ, ο εδώ ασκήσας προχειλίων ετών και χάρη τη Θεού εν υστέρης χρόνης, υπό του πατρός Ανδρέα του Ευλαβεστά του Μακαρισσού Εφημερίου της κοινότητος Τάφτης του Φτερικουδίου, ευρέθησαν τα λείψανά του και έκτοτε εισπάσαν την γη, εξήλθεν και εξέρχεται και θα εξέρχεται ο φθόγκος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αβακού. Η χάρις λοιπόν αυτών των δύο μεγάλων Αγίων, ο ένας από την Παλαιάν Εκκλησία των Πρωτοτόκων, ο έτερος από την Παλέφατον Εκκλησία της Κύπρου, μας έφερε από τα ημιωρινά μέρη της Ευρύχου, εδώ στα ορεινά μέρη της Πιτσιγκιάς, εδώ στο ευλογημένο Φτερικούδι, που έτσι για να ξέρετε πόσο ευλογημένα χώματα είναι αυτά τα ορεινά μέρη, ιδιαιτέρως της Βορείου Πιτσιγκιάς, δεν έγεννησαν μόνο και ανάθρεψαν ασκητικά τον Άγιον Αβακού πριν από χίλια έτη, αλλά επειδή μελετώ και έχω σαν μεράκι να μελετώ τους βίους των Αγίων και από πλευράς θαυμαστής και ενεργειακής, πώς δηλαδή απέκτησαν αυτήν την αγιότητα, προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω τα βήματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά των Αγίων. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, αλλά είναι ωραίο άθλημα. Παράλληλα, ψάχνω και την ιστορία του κάθε Αγίου, διότι ένας Άγιος δεν είναι ένας μύθος, είναι ένα πρόσωπο. Κάποιοι γονείς τον εγέννησαν, κάπου έζησε, κάπου αναγιώθηκε, για να μπορέσει σιγά σιγά να μπει στις συχνότητες τις μυστικές του Αγίου Πνεύματος, να πάρει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, πρώτα η ψυχή, και η ψυχή να μεταδώσει και στο σώμα, και ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα αυτής της ενεργειακής σχέσης και της Αγίας μετάδοσης, του αγιασμού και της αγιότητος, αυτό που βλέπετε μπροστά μας. Τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα είναι το υπόλοιπο της επίγειας αγιότητας κάθε Αγίου. Ό,τι έχει μείνει δηλαδή. Από τον Άγιον λέγεται λείψανο. Είτε αυτό είναι τα οστά του, είτε αυτό είναι τα ρούχα του, είναι οι αλυσίδες του, όπως του Αγίου Παναρέτου Επισκόπου Πάφου. Είναι ο τάφος του, όπως του Αγίου Αβακούν, που ελπίζω σε λίγο πρώτα ο Θεός να προσκυνήσω. Ή του σήμερον εορτάζοντος Αγίου που δανειστήκαμε το πολυφίλητο και αγιασμένο όνομά του, του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλίστου. Η Εγκλίστρα, ο τόπος όπου έζησε ο Άγιος Νεόφυτος, όλα είναι αγιασμένα, αγαπητοί μου. Γιατί επροσήλκησαν οι Άγιοι σαν μαγνήτες την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, πρώτα στη ψυχή τους και δια της ψυχής απολαμβάνει και το σώμα. Σήμερα, εμείς τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε, να κοινωνήσουμε. Σώμα και αίμα Χριστού. Ο Πάτερ Νεκτάριος και η συνοδεία του είναι δευτερεύουσα υπόθεση. Να με συγχωρείς, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Ο δεσπότης γίνεται για να λέει αλήθειες. Αν δεν λέει αλήθειες, καλύτερα να ξυπέξει. Διότι εμπέζει και Θεόρ και ανθρώπου. Λοιπόν, σε μια λειτουργία όπου και να γίνεται, είτε σε πόλεις, είτε σε χωριά, είτε ορεινά, είτε παιδινά, είτε κοντά, είτε μακρά, ένας είναι ο στόχος, να μετέχουμε, να ενωθούμε με τη Θεία ενέργεια
την κοινή ενέργεια, την Αγία ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Τρισαγίου Θεού. Και τη λαμβάνουμε αυτήν την ενέργεια, αυτήν την δύναμη, όπως λένε άλλοι πατέρες και ο Άγιος Νεόφυτος στα συγγράμματά του, που κάνει εντύπωση, πατέρες μου, που την ονομάζει την ενέργεια του Θεού δύναμη. Ο Άγιος Νεόφυτος. Και σας υπενθυμίζω τι έλεγαν οι μανάδες μας και οι αγιάδες μας και οι παππούδες μας για κάθε δουλειά που θα έκαναν. Έλα η δύναμή σου, Θεέ. Βλέπετε, η λαϊκή ευσέβεια της Κύπρου και στις εκφράσεις της κρύβει θεολογία, κρύβει δύναμη, κρύβει αγιότητα. Λοιπόν, αυτή η δύναμη είναι ενέργεια. Όπως τώρα εδώ για να βλέπουμε, υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια, τεχνητή ενέργεια. Για να με ακούετε με αυτά τα ευλογημένα τα άλλα και να γίνονται εύλαλα, που λέγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, χρειάζεται πάλι ηλεκτρική ενέργεια. Άμα έχει η δημιουργία ηλεκτρική ενέργεια, δεν έχει ο δημιουργός, που έφτιαξε την δημιουργία. Άμα εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να φτιάξουμε ηλεκτρική ενέργεια, δροσιστική ενέργεια με το νερό, δεν μπορεί ο Θεός που έπλασε τα σύμπαντα και τους πλανήτες όλους να έχει ενέργεια, δεν γίνεται να μην έχει ενέργεια. Εάν δεν έχει ενέργεια, είναι ψόφιος Θεός. Εάν εγώ δεν έχω ενέργεια, είμαι πτώμα. Δεν είμαι άνθρωπος. Λοιπόν, γι' αυτόν κάθε ζωντανός οργανισμός έχει ενέργειες από το Θεό δοσμένες, έχει ύλη, σώμα και έχει και πληροφορίες μέσα αυτόν το σώμα. Αυτά τα τρία έχει. Και οι Άγιοι το κατάλαβαν αυτό. Και είπαν, τι να κάνω τις ενέργειες τώρα τις ηλεκτρικές που τότε δεν είχαν και πολλά ρεύματα όπως εμείς σήμερα. Τι να κάνουμε τα πολλά μεγάφωνα και μικρόφωνα, τις πολλές τεχνολογίες. Να ψάξουμε αυτόν που δημιούργησε την ενέργεια. Τον Τριαδικό Θεό. Άλλοι τον βρήκαν μέσα στα ψηλά βουνά. Άλλοι μέσα στους κάμπους. Όταν πήγα στα κατεχόμενα, μου έκανε εντύπωση ο Άγιος Αυξέντιος προς τα μέρη της Καρπασίας. Να πάνε να δείτε έναν τόπο που έζησε τούτος ο Άγιος. Θα πείτε, μα ήταν ποιητής, μα ήταν ερωτευμένος αυτός. Δίπλα από τη θάλασσα. Πήγαινε, βήκαινε έναν τάφο, αρχαίο ρωμαϊκό, και μπήκε μέσα. Το κύμα χτυπά πάνω στο ασκητήριό του. Όταν είχε πολύ φουρτούνα, πήγαινε και έκαμε το πάνω σε ένα έτσι βράχο, έχει μέχρι σήμερα μια μεγάλη σπηλιά, και πήγαινε εκεί με τους μαθητές του. Και λέω και εγώ, τι έρωτα είχαν οι Άγιοι να αποκτήσουν την ενέργεια του Θεού. Τι αγάπη στον Χριστό είχαν. Εθυσίασαν τον κόπο τους, τα νιάτα τους, την ομορφιά τους, τα πλούτη τους, τη δόξα τους, πολλές φορές και το καλό τους όνομα, για να κερδίσουν την αγιότητα του Τρισαγίου Θεού, τη δύναμη του Θεού, την ενέργεια του Θεού. Και ο Άγιος Νεόφυτος που γιορτάζει μαζί με την Αγία Ξένη σήμερα, και ο Άγιος Σαββακούν και ο προφήτης Σαββακούν και ο κάθε Άγιος. Αυτόν έψαχναν, αγαπητοί μου, την αγιότητα. Χαίρομαι και που στις μέρες μας υπάρχουν, παρόλο που είναι μέρες πονηρές, προεσχατολογικές ημέρες, που ο Αντίχριστος προετοιμάζει τα όργανα του για να κάνει παρηγυρική είσοδο στη ζωή μας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τη δύναμη του Θεού, θέλουν τις ενέργειες του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και στο πρόσωπο του Πατρός Νεκταρίου, αυτόν είδα από καιρόν πολύ, έναν άνθρωπο που ποθεί την ησυχία, που ποθεί την αγιότητα, που αρέσκεται να μιλά για Αγίους, για λείψανα, για ακολουθίες, για προσευχή.
γι' αυτό και σμίξαμε. Χαίρομαι που βρήκεν τόπον αναπαύσεως. Χαίρομαι που αισθάνθηκεν και εγώ, Χριστό αδελφός μου Ισαΐας, ο Ταμασού Ισαΐας, επιτέλους τι άνθρωπον έχει και του έδωσε αυτήν τη διέξοδον αυτών των τόπων αναπαύσεως εδώ στην αγιασμένη γη του Φτερικουδίου. Και είναι αγιασμένη πρώτον γιατί την αγίασε η χάρη του Οσίου Αβακού, όπως είπαμε προηγουμένως, με τις ενέργειες, και δεύτερο, κάτι που δεν ξέρουν πολλοί, από εδώ κατάγεται η γιαγιά του Αγίου Φιλουμένου. Εμελέτησα πολύ τον Άγιο Φιλούμενο από τα πρώτα χρόνια που ήρθα και η γιαγιά του Ιλοξάνδρα, που είναι μάλιστα και η δασκάλα του, η πρώτη του ιερόντισσα, που του εμετέδωσε αυτήν την λαϊκή ευσέβεια της πιτσιγιάς, την ασκητική, ήταν η γιαγιά του Ιλοξάνδρα που έρχει την καταγωγή της από αυτήν την κοινότητα, το Φτερικούδι. Όταν έψαχνα τα γενεαλογικά δέντρα, από την Ορούντα να ανεβήκαμε στην Κάτωμονή, από την Κάτωμονή στην Άλωνα, στην Πλανταριστάσα, καταλήξαμε στο Φτερικούδι. Άρα, έχουμε πλέον και σαν Μητροπόλης μια συγγένεια, ότι μας ενώνουν οι κοινοί μας Άγιοι. Να πω ότι κάποτε το Φτερικούδι ανήκε στη Μητρόπολη Κυρηνίας. Ο Μελέτιος που λέει εκεί επί Μελετίου ήταν επίσκοπο Μητροπολίτης Κυρηνίας που έκαμε τα εγγένεια εδώ του ναού. Και αργότερα ο Μητροπολίτης Μόρφου έδωσε το Φτερικούδι στην Αρχιεπισκοπή, η Αρχιεπισκοπή το έδωσε στην Ταμασό και τώρα η Ταμασός δεν κερδίζει απλά ένα μικρό χωριό. Μικρά χωριά έχει πολλά, αλλά κερδίζει ένα χωριό με έναν Άγιο. Και τώρα στις μέρες μας, στα πρώτα βήματα του 21ου αιώνα, η Μητρόπολη της Ταμασού κερδίζει και ένα ασκητικό ησυχαστήριο, μία βάση πνευματική. Και για μένα να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός δεσπότη, ενός επισκόπου, είναι να κατορθώσει στις μέρες του όταν θα πεθάνει ο δεσπότης, πολλοί θα πεθάνουμε, να πληρώσουμε το κοινό χρέος στον αφέντη μας δημιουργό, να αφήσει πίσω το κάθε επίσκοπος έναν καλό μοναστήρι και τουλάχιστον στη Μητρόπολη του 5 καλούς πνευματικούς πατέρες. Να πηγαίνει ο κουρασμένος λαός να ξεκουράσει και να βρίσκει καθοδήγηση και έτσι να συνεχίζεται η παράδοση της αγιότητας από γενιά σε γενιά. Διαφορετικά δεν είμαστε τίποτα. Άμα δεν έχουμε σχέση με τη δύναμη που λέγεται αγιότητα. Μέχρι χτες έλεγαν την Αμερική υπερδύναμη. Σε ένα μήνα δεν θα την λένε υπερδύναμη. Από τώρα ξεκίνησε να ξυλώνεται το πουλόβερ της. Βλέπετε, οι επίγειες δυνάμεις είναι προσωρινές. Όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση πριν μερικά χρόνια. Πού είναι τώρα. Άρα η μόνη δύναμη που είναι αιώνια και αθάνατη είναι η δύναμη του Θεού, η δύναμη της αγιότητας. Και εμείς τρέχουμε σε αυτούς τους δυνατούς. Οι δυνατοί είναι οι Άγιοι που απόκτησαν τη δύναμη, την ενέργεια της αγιότητας. Αυτό ήταν και ο λόγος σήμερα που ήθελα πολύ να έρθω, να προσκυνήσω ξανά τον δυνατόν του Φτερικουδίου, τον Άγιον Αβακού που τον έχω ενώπιό μου και χαίρομαι που τον βλέπω και με βλέπει. Να μνημονεύσω τον Παπάνδρεα. Θύμεις μου το επίθετο του Παπάνδρεα πως ήταν. Πομπουρίζει. Πομπουρίζει να ζήσεις. Επομπούριζε. Λοιπόν, που πάντοτε μου έλεγε πότε θα έρθεις να συλλειτουργήσουμε, πότε θα έρθεις να συλλειτουργήσουμε, συλλειτουργήσαμε σήμερα. Αυτός από τον ουρανό, εμείς επί της γης. Η λειτουργία ενώνει ουρανών και γη και κοιμημένους και ζώντες. Και επίσης να βρω τον αγαπημένο μου Νεκτάριο με τη μικρή του συνοδεία εδώ μαζί με τον Άγιο Αβακού παρέα
και να έχουν έβρει, όπως είπα, τόπον αναπαύσεως. Μου θυμίζει, αγαπητέ μου Νεκτάριε, και η δική σας προσπάθεια, όπως και πολλές άλλες προσπάθειες που γίνονται εν Κύπρο τα τελευταία χρόνια, αυτό που μου είπε κάποτε όταν ήμουν 20 χρονών ο Άγιος Παΐσιος, όταν πήγα στο Άγιον Όρος πρώτη φορά το 82. Ήμουν τότε 20 χρονών, έτσι καιρό, χειμώνα, θυμούμαι που ήταν χιονισμένα όλα. Ήταν του Αγίου Χαραλάμπου με το Παλαιό. Και είχε και άλλους εκεί. Και μόλις με είδε μου λέει, εσύ ο ψηλός έλα. Και με έβγαλε έξω, στο κρύο. Με πήρε πίσω από το κελί του, μείναμε μόνοι μας και γυρίζει και μου λέει, εσύ κάποτε θα κάνεις μοναστήρια. Και να σου δείξω, μου λέει, πώς να τα κάνεις, να μην γκρινιάζουν, μου λέει, ούτε οι καλόγριες, ούτε οι καλόγεροι. Εγώ τότε 20 χρονών παιδί μοντέρνο, με τα ρόθε μας μέσα στην τσέπη. Λοιπόν, δεν είχα έτσι ιδέα να γίνω καλόγερος. Είχα προσεκτική ζωή, χάρη της μάνας μου και του πατέρα μου. Αλλά όχι και να γίνω και καλόγερος. Και σπούδαζα νομική. Λέω, μα γερόντα, μήπως κάνεις λάθος, λέει, όχι, θα γίνω μοναχός. Παιδί μου, θα γίνεις και επίσημο πρόσωπο της Εκκλησίας. Και να σου δείξω, μου λέει, τι αρχιτεκτονικό σχέδιο να κάνεις, λοιπόν, τα μοναστήρια, να τα κάνεις, μου λέει, με δύο άγρες. Και ξεκίνησε πάνω στο έδαφος να σχηματίζει έναν ορθογώνιο, το μοίρασε, έβγαλε δύο τετράγωνα. Και μου λέει, μία αυλή βατή σε όλους, άντρες και γυναίκες, κανένας να μην αδικείται. Και μια άβατη, μου λέει, μόνο για μοναχούς και μόνο για μοναχές. Του λέω, όταν αρέσει σε μένα τα πράγματα, πάλι εγώ επέμενα. Ναι, παιδάκι μου. Αμερικανάκι είσαι και δεν καταλαβαίνεις. Δεν τα κάνεις τώρα με αυτά τα πράγματα. Ύστερα που θα μεγαλώσεις. Και επειδή είσαι και λίγο νευρικούλης. Από οι Άγιοι τη βλέπουν. Με τη δύναμη του Θεού πάντοτε. Για να μην κρινιάζουν πάνω στο κεφάλι σου και να νευριάζεις οι καλόγριες και οι καλόγεροι, σου τα λέω από τώρα, μου λέει, και να με μακαρίζεις και εμένα. Διότι το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι πολιτικό. Είναι πνευματικό. Και όταν πάτε, μου λέει, μερικοί στην Κύπρο και κάνετε πνευματικές βάσεις, τότε αυτές οι πνευματικές βάσεις, οι ασκητικές βάσεις, έτσι μου είπε, θα διώξουν τις βάσεις και των Τούρκων και των Εγγλέζων και της αμαρτίας που εσείς οι Κύπροι χτίζετε επειδή είστε χαραδόμεσοι. Ακούτε, μέσα σε 3 λεπτά μου τα είπε όλα. Άντε, μου λέει, πήγαινε να πιεις καφέ, μου λέει, και να ξανάρχεσαι όσο ζω να μιλούμε και θα φιλέψουμε εμείς. Και πράγματι, πήγαινε και ωφελήθηκα πάρα πολύ από τη συναναστροφή μου. Τώρα που βλέπω συνεχώς παντού στην Κύπρο να δημιουργούνται μικρά μοναστήρια. Και έναν είναι και το δικό σας, ίσως το τελευταίο που γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και πόσο προφητικός ήταν αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά αγαπητέ μου Πατέρ Νεκτάριε, να θυμάσαι ότι μοναστήρι δεν είναι τα κτίρια, ούτε οι αυλές. Μοναστήρι είναι ο γέροντας. Στο ανδρών και στο γυναικείο οι γερόντες. Γι' αυτό πρόσεχε εσύ. Να έχεις φρόνημα ασκητικών, φρόνημα πάνω από τα χρήματα, πάνω από τις κοινωνές του κόσμου τούτου, τις δόξες και τις ματαιοδοξίες και το Άγιο Πνεύμα θα έρχεται. Και η δύναμη του Θεού θα έρχεται και σε σένα. Και μάλιστα, βλέπεις πως τα έφερε έτσι ο Θεός, μαζί με τις ευχές του Αγίου Πορφυρίου και μέσα από τα δρομολόγια της κυρίας Αθηνάς που έφερε στη ζωή μας η χάρη του Αγίου Πορφυρίου, του άλλου μεγάλου Αγίου του αιώνος μας, δεν θα είσαι μόνος σου σε αυτήν την προσπάθεια. Και δεν είμαι θα εμείς η βοηθή σου. Η βοηθός σου θα είναι ο Άγιος Αβακούμ. Να θυμάσαι τη σχέση που είχε
ο άλλος Άγιος του αιώνος, ο Άγιος Ιάκωβος, με τον Άγιον Δαβίδ, τη σχέση που είχε ο Άγιος Δαβίδ μαζί με τον Ιάκωβο. Και ο Ιάκωβος, με συγχωρείτε, με τον Άγιο Δαβίδ, εύχομαι από καρδιάς να την αποκτήσει. Με τον Άγιο Αβακού. Άμα αυτόν αποκτήσεις, τότε θα αναπαύεται και η συνοδεία σου, θα αναπαύεται και ο Θεός μαζί σου, θα αναπαύεται και ο λαός, μέσα από τη φιλοξενία σας, μέσα από ένα γλυκό λόγο που θα πείτε στον λαό του Θεού, μέσα από ένα χαμόγελο που του έχει ανάγκη ο λαός μας. Τώρα τα περί κορονοϊού, περαστικά είναι, περαστικά είναι. Για να δώσουμε εξετάσεις, δεν θα μιλήσω για λεπτά. Αλλά να ξέρετε ότι η Εκκλησία, κάθε Εκκλησία που λειτουργείται, ιδιαιτέρως οι εγγενιασμένες Εκκλησίες, επί μελετίου λέει, 1853, 800 το ωμέγα, ωραία. Λοιπόν, η εγγενιασμένη Εκκλησία είναι γεμάτη Άγιο Πνεύμα. Και να μην κοινωνήσετε σήμερα, και μόνο που επατήσετε πάνω σε αυτά τα μάρμαρα, σε αυτά τα στασίδια που μπήσετε, αυτούς τους τοίχους, ευχηλήσετε τα λείψανα του Αγίου. Το αμαρτωλό μου χέρι σε λίγο που θα δώσει το αντίδωρο, ελπίζω ατήρηκτο. Παίρνετε πνεύμα Άγιον. Χωρίς λογισμούς, χωρίς φοβίες, χωρίς έννοιες. Γιατί βαφτίζουμε τα παιδιά μας, γιατί εμείς εβαφτιστήκαμε και μυρωθήκαμε. Για να πάρουμε ένα Άγιο Πνεύμα με το μύρωμα και να γίνουμε σώμα Χριστού με το βάφτισμα. Όσοι Χριστόν εβαπτίστη, τι λέει, Χριστόν ενεδείξαστε. Αλληλούια. Το ίδιο είναι και ένας ναός εγγενιασμένος. Είναι βαφτισμένος και μυρωμένος. Να το ξέρετε. Άρα είναι παντού σταυρωμένος. Γι' αυτό και υπάρχουν παντού σταυροί μέσα στις εκκλησίες, τις μυρωμένες. Είναι εκεί που εμπήκε το Άγιο Πνεύμα. Αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι δημοσιογράφοι. Αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι άθεοι. Αλλά εσείς να τα ξέρετε. Εσείς να τα πιστεύετε. Εσείς να μην φοβάστε. Να τρέχετε όπου υπάρχει αγιότητα. Και τότε θα έχετε δύναμη. Και ό,τι έρθει του παπά, ας έρθει και του χώρου. Έλεγε η μάνα μου. Γαϊασμένη. Λοιπόν, δεν έχετε ανάγκη. Έχετε YouTube. Βάζετε, βλέπετε και τον Μόρφου, βλέπετε και τον Παπά Ευάγγελο. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα μου είπε κάποτε ο Άγιος Πορφύριος, ρε μου λέει, εσύ μου λέει, θα έρθει καιρός που θα ακούετε η φωνή σου από τον Καναδά μέχρι την Αμερική. Του λέω, μα κύριε λέει σου, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα βοηθήσει η τεχνολογία μου. Βλέπεις. Μην καταφρώνουμε την τεχνολογία, μην την παραδώσουμε στον Σατανά, να την αξιοποιήσουμε εμείς, να κάνουμε μια αποστολή. Και έχουμε τόσες αφορμές ιεράς αποστολής εις τη ζωή μας. Αλλά η ανώτερη από όλες τις αποστολές, η πιο ιερά, επαναλαμβάνω, είναι η μετοχή μας εις τη Θεία Λειτουργία. Αγαπήστε τη Θεία Λειτουργία. Γνωρίστε τη Θεία Λειτουργία και όσοι έχετε λίγο χρόνο, διαβάζετε και ψαλτήρι. Διώχνει δαιμόνια. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας έτσι να πορευτείτε τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, τα αμέσως επόμενα χρόνια. Να γίνετε κυνηγοί αγιότητας, ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Και όπου την ευρίσκεται, σιωπηρά, να τη θυλάζετε. Όπως εθύλαζε ο Χριστός το Άγιον Γάλα της Θεοτόκου. Έτσι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ελάτε να πάρετε αντίδωρο.